Θα ξεκινήσω με τα προβλήματα της ειδικής αγωγής που υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης και τα βασικά λοιπόν προβλήματα είναι τα εξής. Οι ελλειπείς κτηριακές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η παροχή βιβλίων και ειδικού λογισμικού, η πρόσληψη και μονιμοποίηση του προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του κάθε σχολείου. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στις ελλειπείς κτηριακές υποδομές. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανύπαρκτη και η φίτηση των παιδιών μετά το δημοτικό έχει γίνει ένα βάσανο για εμάς τους γονείς, καθώς τα παιδιά μας αναγκάζονται να φοιτούν σε απομακρυσμένους δήμους και να ταλαιπωριούνται. Στην προσχολική εκπαίδευση, τα δύο τμήματα του ειδικού νηπιαγωγείου στεγάζονται σε κοντέινερ. Οι αίθουσες των σχολείων είναι μικρές και μη προσβάσιμες σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Οι υποδομές γενικά είναι παλιές. Άμεσα πρέπει να δημιουργηθούν νέες δομές και να εξοπλιστούν με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και να επανδρωθούν με άνετους, προάβλιους χώρους, όπου τόσο πολύ έχουν ανάγκη τα παιδιά με αναπηρίες, προκειμένου να ηρεμούν και να εκτονώνουν. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Αθηναίος είναι ο Δήμος με τα λιγότερα ειδικά σχολεία και ο πιο πυκνοκατοικημένος. Επιπρόσθετα, η φίτηση των μαθητών με αναπηρία σε δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης βάσει στατιστικών δεδομένων αυξάνεται. Αναρωτιέμαι στο σημείο αυτό πού πηγαίνουν τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του κράτους. Είναι τόσο δύσκολο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και να πλησιωθούν τα παιδιά μας αξιοπρεπώς σε σύγχρονα σχολεία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους? Θα συνεχίσω τώρα με το δεύτερο κέριο πρόβλημα ειδικής αγωγής στο τομέα της εκπαίδευσης και αφορά την παροχή βιβλίων και ειδικού λογισμικού. Και σας αναφέρω λοιπόν ότι τα παιδιά που φοιτούν στα ειδικά σχολεία δεν έχουν βιβλία. Το μάθημα γίνεται με τη βοήθεια εκτυπωμένου εκπαιδευτικού υλικού ή χειρόγραφου. Κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει μεριμνήσει την εκπόνηση εκπαιδευτικών συγγραμμάτων προσαρμοσμένα σε εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού, καθώς και στην ένταξη ειδικού λογισμικού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της ειδικής αγωγής. Η μονιμοποίηση τώρα του βασικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του κάθε σχολείου είναι άκρως αναγκαία και τονίζεται ότι στα τμήματα κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι ηλικίες των παιδιών είναι μικρές, είναι απαραίτητο κάθε τμήμα, εκτός από το δάσκαλο, να στελεχώνεται και με ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ώστε να προλαμβάνονται έκτακτες καταστάσεις. Κάθε τάξη δηλαδή να απαρτίζεται από δάσκαλο και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Επίσης, η έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς να ξεκινά με την κάλυψη όλων των ειδικοτήτων. Γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να ξεκινάει η χρονιά και κάποιες ειδικότητες να έρχονται πολύ αργότερα μέσα στη χρονιά ή και καθόλου.